Από την τελευταία συνεδρία κύλησε κατά άρθρον συζήτηση επί των κανονισμών των προσωπικών ιατρών σε πλαίσιο ΓΕΣΥ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας. Ωστόσο, τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν έγινε αναφορά στο νόμο που επιτρέπει στους γενικούς γιατρούς να εκτελούν χρέη παιδιάτρου σε περίπτωση που δεν εγγραφεί ικανοποιητικός αριθμός γιατρών για κάλυψη των αναγκών. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν, ακόμα και νεογέννητα παιδάκια θα μπορούν να εξετάζονται από γενικούς γιατρούς εάν οι παιδίατροι αρνηθούν να συμβληθούν με το ΓΕΣΥ. Αν αυτό το πράγμα εφαρμοστεί, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδιατρικής λέει τους λόγους αναλυτικά γιατί τα παιδιά πρέπει να δέχονται παιδιατρική φροντίδα. Από ειδικευμένους γιατρούς εννοώ. Δεν θα ανακαλύψουμε εκ νέου εμείς των τροχών. Υπάρχουν ήδη διεθνείς πρότυπα, πρωτόκολλα. Ποιος σε ποιον παρέχει τις εξειδικευμένες του γνώσεις και υπηρεσίες. Ο οργανισμός απάντησε πως αυτό θα εφαρμοστεί για να μην αφήσουν ακάλυπτο τον κόσμο και δει τα παιδιά. Ενδιαφερόμενους οι οποίοι κατέθεσαν προβληματισμούς, δόθησαν απαντήσεις, ξεκινήσαμε την κατάρθρον συζήτηση των κανονισμών. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Υγείας προχωρεί στη χαρτογράφηση όλων των παιδιάτρων του δημοσίου που αφορούν στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα. Από πλευράς του, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας δήλωσε: στα κρατικά κέντρα υγείας εργοδοτούνται 140 προσωπικοί ιατροί. Οι 132 είναι για ενήλικες. Οι 8 είναι για παιδιά. Μέχρι στιγμής στο σύστημα έχουν εγγραφεί 50 ιατροί. Στόχος είναι να συμβληθούν και οι υπόλοιποι 90 στον ΟΑΗ. Σε μια εξέλιξη, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξαναπροβληματιστεί σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Η ΕΔΕΚ από το 2013 κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση να εφαρμόσουμε την πρωτοβάθμια, την λεγόμενη έξω νοσοκομιακή περίθαλψη, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας για να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης που υπήρχε, χωρίς να επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εφαρμόσει τις κεντρικές κατευθύνσεις για τη δημιουργία Γενικού Σχεδίου Υγείας. Εξάλλου, ο ΟΑΗ με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει την ύπαρξη μνημονίου συναντήληψης μεταξύ Υπουργού Υγείας, ΟΑΗ και ΠΙΣ για το ΓΕΣΥ. Σε καμία περίπτωση η κοινωνία μπορεί να τελεί υπό την ομηρία οποιασδήποτε ομάδας γιατρών που απεργάζονται την ανατροπή της πορείας εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Επίσης, ο ΟΑΗ ανακοινώνει ότι η ημερομηνία έναρξης εγγραφής ειδικών ιατρών στο Γενικό Σύστημα Υγείας έχει οριστεί 18 Φεβρουαρίου 2019. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να θρηνήσουμε και άλλα θύματα συνεπία της